Έχουμε κοντά μας την κυρία Κωνσταντίνα Σβήνου, που είναι η πρόεδρος των ξενοδόχων της ΚΟΜ. Θα ήθελα, κυρία Σβήνου, να μου πείτε λίγα λόγια για τη φετινή σεζόν. Η φετινή σεζόν ξεκίνησε με τα χειρότερα δεδομένα, ιστορικά χειρότερα δεδομένα για το νησί της ΚΟΜ. Όμως στην πορεία δείξαμε με μεγάλο κόπο, μεγάλη προσπάθεια, με τις πλάτες των επιχειρηματιών πρωτίστως, να ανατρέπουμε την κατάσταση και αυτό το αρνητικό κλίμα που υπήρχε λόγω των αρνητικών εικόνων που μεταδόθηκαν για την ΚΟΚ κατά τη διάρκεια του 2015, με αποτέλεσμα να περιορίσουμε την πτώση στο μείον 15, μείον 13 με μείον 15%. Περιμένουμε να κλείσει η χρονιά για να μπορέσουμε να έχουμε σαφή αριθμό αποτελεσμάτων. Σε επίπεδο αφίξεων, λοιπόν, καταφέραμε να σώσουμε την κατάσταση, όμως σε επίπεδο εισπράξεων, το ζήτημα είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλες τις επιχειρηματίες του νησιού της ΚΟΚ, καθώς σε συνδυασμό με τις φορολογικές επιβαρύνσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να μιλάμε και για θέμα επιβίωσης των τουριστικών επιχειρήσεων της ΚΟΚ. Παρόλο τη δύσκολη κατάσταση, ξέρω ότι εσείς κάνετε κάποιες προσπάθειες, αγωνίζεστε να διαφοροποιήσετε το προϊόν σας στο τουριστικό. Πέστε μας. Θέλει μεγάλη προσπάθεια, θέλει μελετημένες κινήσεις, προκειμένου να μπορέσουμε πάνω στο βασικό προϊόν που είναι ο ήλιος και θάλασσα, όπως σημαίνει και για τους περισσότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδος. Και πραγματικά είναι ένας τομέας στον οποίο ξεχωρίζει η ΚΟΣ, γιατί είναι ένα ηλιόλουστο νησί, έχει πάρα πολύ καλό καιρό, γι' αυτό και όλη η σεζόν μπορεί να κρατήσει μέχρι και τέλη Οκτώβρη, μπορεί και μέχρι μέσα Νοέμβρη, το ελπίζουμε να το πετύχουμε κάποια στιγμή αυτό. Από εκεί και πέρα έχει και υπέροχες παραλίες, που και μόνο να τις κοιτάει κανείς πραγματικά κάνει τη διαφορά. Πέραν τούτου όμως, ερχόμαστε στη διαφοροποίηση του προϊόντος. Έχουμε πολλούς τομείς στους οποίους μπορούμε να εμβαθύνουμε. Ένας τομέας είναι ο θαλάσσιος τουρισμός, όπου η ΚΟΣ έχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να βρίσκεται στο κέντρο πολλών νησιών. Οπότε μπορούμε λοιπόν το λεγόμενο island hopping να υλοποιηθεί από την ΚΟΣ. Έρχεται λοιπόν κάποιος στην ΚΟΣ και είναι πολύ εύκολα προσβάσιμη η Λέρος, η Πάτμος, η Κάλυμνος, η Λήψη, η Νήσιρος, πολλά λοιπόν γύρω-γύρω νησιά που μπορεί να συνδυαστεί. Πέραν τούτου έχουμε τον συνεδριακό τουρισμό, καθώς έχουμε πάρα πολύ καλές υποδομές σε αίθουσες συνεδριάσεων. Έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα συνεδριακά κέντρα των Βαλκανίων στο νησί της ΚΟΚ και βεβαίως έχουμε κάθε δυνατότητα να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε υψηλών προδιαγραφών συνέδρια. Έρχομαι να πω και στο γαστρονομικό τουρισμό, όπου και εκεί γίνονται φιλότιμες προσπάθειες προκειμένου να χτίσουμε το προϊόν μας. Είμαστε το νησί του Ιπποκράτη, άρα να και ο πολιτιστικός, παύλα ιστορικός προορισμός όπου είναι το νησί της ΚΟΚ. Ερχόμαστε λοιπόν να αξιοποιήσουμε και τις συμβουλές που έδωσε ο Ιπποκράτης ως λάτρης του ανθρώπου. Έδινε λοιπόν κάποιες συμβουλές και στο θέμα της διατροφής, καθώς η διατροφή είναι το α και το ω για έναν υγιή οργανισμό. Χρησιμοποιούσε λοιπόν τρία βασικά συστατικά, το σιτάρι, το κρασί και το ελαιόλαδο, σαν βάση για όλες τις συνταγές. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχουμε στόχο να αξιοποιήσουμε και να το περάσουμε σιγά σιγά μέσα από τα ξενοδοχεία και στον κόσμο, προκειμένου να δημιουργήσουμε την εμπειρία της υποκρατικής ιδέας για όποιον επιλέγει να έρθει στην ΚΟ να περάσει ένα χρονικό διάστημα. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο και για το ποδηλατικό τουρισμό στο νησί. Το νησί της ΚΟΚ είναι το νησί του ποδηλάτου. Όλο το αστικό δίκτυο συνδέεται με ποδηλατόδρομους και βέβαια όλοι έχουμε μάθει να λειτουργούμε εδώ σαν κοινωνία με σεβασμό προς τον ποδηλάτη. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ποδηλατικούς αγώνες, μπορούμε να υποστηρίξουμε τον ποδηλατικό τουρισμό σε γενικά πλαίσια και μάλιστα στα πλαίσια τώρα της ανάπτυξης και του σήματος του Bike Friendly Hotels. Είναι πάρα πολλά τα ξενοδοχεία που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον προκειμένου να δημιουργήσουμε τις υποδομές έτσι ώστε ο ποδηλάτης, ο επαγγελματίας ποδηλάτης αλλά και ο ερασιτέχνης ποδηλάτης να μπορεί να βρίσκει τη βάση που απαιτείται στα ξενοδοχεία. Σχεδιάζουμε κάποιους αγώνες. Στις 16 του Οκτώβρη θα γίνει ένας αγώνας mountain bike στην ΚΟ, 38 χιλιόμετρων αν δεν κάνω λάθος. Και βέβαια συζητάμε και με την περιφέρεια προκειμένου να φέρουμε διεθνώς αναγνωρισμένους ποδηλατικούς αγώνες στο νησί της ΚΟ.